Πέρασαν 12 χρόνια. 12 χρόνια από τη μεγάλη καταστροφή που συγκλώνησε τον κόσμο, αλλά που και σήμερα εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή, ζωντανή απειλή για όλους μας. Το Τσέρνομπιλ παραμένει ένα μνημείο για τις λανθασμένες επιλογές της σύγχρονης ανάπτυξης. Απόψε ψάχνουμε όλη την αλήθεια για όλα αυτά που συμβαίνουν, που κυοφορούνται, αλλά και που μας περιμένουν. Γιατί μας νοιάζει αυτό? Γιατί βρισκόμαστε δίπλα στην απειλή. Είμαστε γείτονες και του Τσέρνομπιλ και του τρομερού Κοσλοντούι, αλλά και του Ακούγιου, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά παράλια της Τουρκίας, όπου μέσα στα επόμενα 20 χρόνια πρόκειται να λειτουργήσουν 10 πυρηνικοί αντιδραστήρες. Αν είστε από αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τα νούμερα, προσέξτε τα πρόσωπα αυτά. Είναι οι άνθρωποι που δεν υπάρχουν πια εξαιτίας του ατυχήματος. Και πολλοί άλλοι ακόμη βέβαια. Τόσα χρόνια μετά το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία του κόσμου, οι κάτοικοι της Ουκρανίας συνεχίζουν να βασανίζονται από το φάσμα της αναπηρίας και του θανάτου, ακόμα και αυτοί που δεν είχαν γεννηθεί τις ημέρες της καταστροφής. Σε νοσοκομείο του Κιέβου, ένα μηχάνημα ανιχνεύει το Κέσιο 137, ένα ραδιοϊσότοπο που παραμένει δραστικό πολλά χρόνια. Μολύνει το έδαφος, εισχωρεί στην τροφική αλυσίδα και προκαλεί καρκίνο. Ο Γεράσιμος Ριγάτος, του οποίου το βιβλίο «Πόλης Περίκαυστη» διάβασα αυτές τις μέρες και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό, αναφέρει απόψε πως οι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις ενός ατυχήματος στην υγεία μας δεν πρέπει να υποεκτιμώνται. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και σας παρακαλώ πολύ προσέξτε τα στοιχεία που αναφέρει. Συνήθως οι κίνδυνοι στην υγεία υποεκτιμώνται με την έννοια ότι σε ένα ατύχημα, δεν μιλάμε για μία έκρηξη ραδιενεργό, σε ένα ατύχημα όπως του Τσέρνομπιλ, δεν είναι τόσο άμεσες οι επιπτώσεις. Η άμεση θάνατη στο Τσέρνομπιλ ήταν μόνο 31, οι οποίοι συνέβησαν από οξία ραδιενεργό νόσο την επόμενη ή τις λίγες επόμενες μέρες. Από εκεί και μετά βέβαια άρχισε η νοσηρότητα, η οποία όμως χάνεται μέσα στη συνολική νοσηρότητα και στη συνολική θνησιμότητα. Αφέσεις υδάτων κατάξει ο οφθαλμός μου, εσκότασεν υπερασβόλην το είδος αυτών, ουκ επεγνώστησαν εν τες εξόδης. Θρήνη Ιερεμίου. Αυτό που βέβαια είναι καθοριστικό είναι το πόσο κοντά στην ραδιενεργό πηγή είσαι. Είναι αναμφισβήτητα πολύ μεγαλύτερη μόλυνση στην Ουκρανία, αμέσως μετά στη Λευκορωσία και λιγότερο στη Ρωσία που είναι επίσης όμορη χώρα και αρκετά λιγότερο στις άλλες χώρες, αλλά οπωσδήποτε καμία δεν έμεινε αλόβητη από τον ευρωπαϊκό μας περίγυρο.